Και είναι, νομίζω, πιο δύσκολο ένα γιούρο από το Μουντιάλ. Αντώνης Καρπετόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που μ' άρεσε στο βιβλίο, πρέπει να πω, είναι ότι δεν είναι μια ιστορία για ποδοσφαιρόφιλους από κάποιον που αγαπάει το ποδόσφαιρο μέσω κάποιων αναμνήσεων για το ποδόσφαιρο. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια ευρωπαϊκή ιστορία. Εγώ θα έλεγα, έχει μια κοινή ιστορία το Euro στο ποδόσφαιρο με τη Eurovision στο τραγούδι. Ξεκίνησαν περίπου μαζί, 56 Eurovision, 60 το Euro, ναι. Και είναι δύο ιστορίες που ξεκίνησαν για τον ίδιο λόγο. Πρώτον, γιατί τις είχε ανάγκη η τηλεόραση, που τότε ήταν η ανερχόμενη, το νέο μέσο Λεστό. Στην Ευρώπη και είχε ανάγκη από προϊόν. Και δεύτερον, το είχε ανάγκη η Ευρώπη ίδια, η οποία ήθελε κατά κάποιο τρόπο να καλλιεργήσει την ιδέα της ενότητάς της και μέσω του τραγουδιού και μέσω της μπάλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ναι. Μια παραλληλότητα όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι πιο σοβαρό από την Eurovision. Σωστά. Είναι pop κουλτούρα, δεν χωρά αμφιβολία. Και είναι και ευρωπαϊκή pop κουλτούρα το Euro. Δηλαδή το Euro έχει και μια αυτοτέλεια συγχρόνως. Δηλαδή γίνονται εκεί πέρα πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τα εθνικά πρωταθλήματα, ούτε καλά-καλά και με τις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή σκέψου ότι πόσο, ας πούμε, έχουν αλλάξει οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά τον νόμο Μποσμάν. Μετά ναι. Τη δυνατότητα των ομάδων να έχουν πάρα πολλούς ξένους. Ναι, παίζει μια ομάδα η οποία υποτίθεται ότι είναι, λέμε, η ομάδα, ξέρω εγώ, της πόλης του Μάντσεστερ, και δεν υπάρχει όχι απλώς κάτοικος του Μάντσεστερ, αλλά ούτε καν Άγγλος πολίτης. Ναι, ναι. Και μετά έρχεται το πανευρωπαϊκό και σε αυτή την Ευρώπη, ξέρεις, την περίεργη Ευρώπη, την Ευρώπη των εθνικισμών κτλ., πρέπει να είναι και αυτό ένα είδος, ας πούμε, ποδοσφαιρικού πολέμου εντός πολλών εισαγωγικών. Αυτό, ξέρεις, ήταν και το πρόβλημα στην αρχή. Δηλαδή δεν το θέλανε για να μην θυμίζει τους μεγάλους πολέμους που είχαν προηγηθεί, και μετά το αγαπήσανε γιατί καταλάβανε ότι έχει ιστορίες, ας πούμε, κυριαρχίας μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ευρωπαϊκό σπίτι. Έχει την πλάκα του. Δηλαδή αν έγραφα ένα κεφάλαιο για το τωρινό, έτσι θα το ξεκινούσα, να ξέρεις, Παύλο. Δηλαδή ότι ξεκινάει το γύρο της Γερμανίας λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές που κατέγραψαν την άνοδο, ας πούμε, εθνικισμών και άλλων τέτοιων περίεργων, ας πούμε, ευρωπαϊκών διαδικασιών. Βέβαια, τούτο εδώ έχει και την πλάκα του ως προς το εξής, ότι έχω την εντύπωση ότι έχει ένα φαβόρι που είναι οι Γάλλοι, που πολύ συχνά σε αυτές τις οργανώσεις κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μας δείξουν ότι τα φαβόρι μπορεί να τα κάνουν θάλασσα. Στο προηγούμενο είχαν μια ακόμα πιο δυνατή ομάδα και αποκλείστηκαν από τους Ελβετούς. Και πίσω από τους Γάλλους είναι στοιχισμένοι πολλοί, οι οποίοι μπορεί να κάνουν μια έκπληξη, και αυτό θα του δώσει, ας πούμε, πιστεύω, και την όποια συναρπαστικότητα περιμένουμε αυτή τη φορά. Δεν θα είναι, πιστεύω, όσο θεαματικό ήταν το προηγούμενο, γιατί στο προηγούμενο είχαν βρεθεί οι παίχτες μετά τον κορονοϊό και ξέδωσαν. Δηλαδή ήταν ένα πανευρωπαϊκό. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν αυτό, ήταν το πρώτο μετά τον κορονοϊό. Ναι. Που είχε αναβληθεί, είχε διάφορες περιπέτειες, ας πούμε. Και εκεί οι παίχτες, είχαμε δει παιχνίδια που λήξαν 5-3. Παιχνίδια που βλήξανε με γκολ, ας πούμε, που θύμιζαν δεκαετία του 60, και μεταξύ μεγάλων ομάδων, έτσι, όχι μόνο των μικρότερων. Τότε εδώ θα έχει περισσότερη τακτική, θα είναι πιο κανονικό ποδοσφαιρικό τουρνουά, νομίζω, και περιμένω να έχει και κάποιες μεγάλες εκπλήξεις. Δηλαδή, πιστεύω στο Euro παραδοσιακά μία τουλάχιστον ομάδα από αυτές που φτάνουν στα ημιτελικά είναι ανέλπιστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμείς το ξέρουμε καλά, μπορεί να το πάρει κιόλας. Λοιπόν, μας συνέβη, αλλά, ναι, μας συνέβη. Ναι, ναι. Αλλά φέτος μπορεί να έχουμε και δύο τέτοιες ομάδες, αρκεί να βοηθήσουν λίγο και τα σταυρώματα. Δηλαδή να μην κερδίσουν όλα τα παραδοσιακά φαβορί τους ομίλους στους οποίους βρίσκονται. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε και θα έχουμε διάφορες ιστορίες. Το Ρονάλντο ξανά, πρωταγωνιστές τον Εμπαπέ που θα τραβήξουν. Τον οποίο εμείς τον Ρονάλντο τον πρωτοείδαμε πριν 20 χρόνια ακριβώς στην πρεμιέρα που ήταν σε χτες το πρώτο μάτς Πορτογαλία-Ελλάδα. 2-1. Μας είχε βάλει και γκολ. Είχε βάλει και γκολ, ναι. Ήταν ο ανερχόμενος νέος αστέρας. Ναι, 18χρονος. Ναι. Λοιπόν, κρίμα, θα λείψει η Ελλάδα. Κρίμα. Είναι μεγάλο το τραύμα του αποκλεισμού από τη Γεωργία. Πολύ μεγάλο. Ελπίζω να βρουν έναν τρόπο να το αφήσουν στην άκρη. Γιατί είναι ένας αποκλεισμός από αυτούς που ξέρεις, ακριβώς επειδή είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία, το ξαναβρίσκεις μπροστά σου. Είναι δύσκολο δηλαδή να το αφήσεις τελείως πίσω. Να πεις εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Μην αμέσως από μια ομάδα που πήγε εκεί πέρα και διακρίθηκε. Τώρα θα βλέπουμε τη Γεωργία και θα σκεφτόμαστε τι διάολο κάναμε, ας πούμε. Λοιπόν,
Θα είναι πάντως σε βραδιές. Ωραίες. Ωραίες. Ναι, ωραίες. Ωραίες, ωραίες. Και πάντα το Euro είναι ωραίο. Τώρα, υπάρχει πάντα, ξεκινάει πάντα με την ελπίδα ότι η Αγγλία επιτέλους θα το πάρει. Ναι, σωστό. Και δεν το παίρνει ποτέ. Το δικό μου βιβλίο λέγεται, όπως είπες, δυσκολότερο από ένα μουντιάλ. Ο Αντώνης Νικοπολίτης στην παρουσίασή του, την πρώτη που έγινε, είπε ότι είναι το μόνο πράγμα που συμφωνεί ο Καρπετόπουλος με τον Ρεχάγκελ. Γιατί του Ρεχάγκελ φράση είναι αυτή. Mm. Ο Ρεχάγκελ λέει ότι είναι δυσκολότερο από ένα μουντιάλ και μάλιστα λέει ότι είναι ένα τουρνά. Αν βάζαμε τη Βραζιλία και την Αργεντινή θα ήταν πλήρες. Mm. Λοιπόν. Ναι, μπράβο. Αλλά... θα μπορούσε να είναι αυτό. Ένα Euro συν τέσσερις ομάδες από την Αττική Αμερική. Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουάη και Χιλή. Ναι, ναι. Και ήθελα να σου πω ότι υπάρχει ένα βιβλίο εγγλέζικο, το οποίο λέγεται, αν θυμάμαι καλά, χίλιοι λόγοι που η Αγγλία δεν θα πάρει ποτέ καμία διοργάνωση. Το οποίο έχει φοβερή πλάκα, ας πούμε, αν σου πέσει στα χέρια του, αν το δεις πουθενά, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δυστυχώς δεν έχει βγει στην Ελλάδα, γιατί εντάξει έχουμε αγγλόφιλο κοινό, αλλά όχι τέτοιο για να πάρει ένα συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο βιβλίο. Αλλά εντάξει, και οι Άγγλοι θα είναι ένα θέμα. Για εμένα είναι το δικό μου φαβορί, Άγγλοι, να ξέρεις. Mm. Πιστεύω ότι έχουν δηλαδή. Μάλιστα. Εγώ είμαι... χρειάζεται. Συν το ότι το γεγονός ότι γίνεται εδώ στη Γερμανία μπορεί να τους δώσει και ένα έξτρα κίνητρο, λέω εγώ. Mm. Εγώ παθαίνω άλλο πράγμα. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση από την πρώτη που είδα παιδάκι, μόλις αρχίζουν να παίζουν οι Ιταλοί, είμαι με τους Ιταλούς. Για κάποιο παράξενο λόγο. Οι οποίοι αυτή τη φορά δεν είναι πολύ καλοί. Χάλια είναι, αλλά. Καγωμάρα. Όσο χάλια και να είναι, είναι πάντα Ιταλοί. Υπάρχουν δύο διοργανώσεις σειρά, καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή, το βέβαιο θα πουλήσει ακριβά το δωμάτιο τους. Αντώνης Καρπετόπουλος, ξαναλέω, ο τίτλος του βιβλίου είναι δυσκολότερο από το Μουντιάλ. Η ιστορία των 60 χρόνων του Euro. Ένα βιβλίο για αυτούς που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.